Κατατέθηκε επιτέλου στη Βουλή το επίμαχο νομοσχέδιο για την απόκτηση ή ανανέωση διπλώματο οδήγηση με του εξεταστέ να τελούν εν αναμονή μέχρι και την ψήφισή του, προκειμένου να ξεπαγώσουν οι εξετάσει που στην περιφέρεια Θεσσαλία είναι στον πάγο εδώ και οκτώ μήνε. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, πάρα πολλά από αυτά τα θέματα που έχει περιέχει είναι δικά μα θέματα που εμεί οι ίδιοι τα ζητούσαμε. Σαφώ, βέβαια, υπάρχουν και κάποια θέματα που για μα δεν είναι σωστά. Το ζητούμενο να ξεκινήσουν να γίνουν εξετάσεις το Υπουργείο, η Πολιτεία συνέδεσε με έναν δεν ξέρουμε αδικαιολόγητο τρόπο την αμοιβή των εξεταστών με το Επίμαχο Νομοσχέδιο. Δεν έχει καμία δουλειά η αμοιβή των εξεταστών που τους χωριστάει πέντε μήνες τους ανθρώπους με το Επίμαχο Νομοσχέδιο. Θα έπρεπε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος ούτως ώστε τα λεφτά να πάρουν αυτοί και το νομοσχέδιο να έρθει στην ώρα του. Οι σχολέ οδηγών πέρασαν βαθιά οικονομική κρίση την περίοδο τη αποχή, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτού να μεταναστεύσουν. Έχουμε συναδέλφου οι οποίοι έχουν φύγει, έχουν αφήσει τι σχολέ και έχουν μεταναστεύσει. Άλλο για Ολλανδία για οδηγό, άλλο από εδώ, άλλο από εκεί. Σαφώ υπάρχει οικονομική καταστροφή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε ότι έχουμε 50.000 υποψηφίου που περιμένουν το δίπλωμά του να δουλέψουν. Σύμφωνα πάντως με δημοσιεύματα, η αποχή των εξεταστών προκάλεσε και εσωτερική μετανάστευση. Οι υποψήφιοι οδηγοί που καίγονται για την απόκτηση διπλώματο οδηγούνται από επιτίδιου με το αζημίωτο για εξετάσει σε άλλε περιοχέ όπου υπάρχουν εξεταστέ που δεν απεργούν και διενεργούν εξετάσει.